Να υπερασπίζομαι πίστη και αφοσίωση. Να υπερασπίζομαι πίστη και αφοσίωση. Μέχρι τη τελευταία γρανίδα του αίματό μου. Μέχρι τη τελευταία γρανίδα του αίματό μου. Τα σημαία. Τα σημαία. Πραγματοποιήθηκε σήμερα η ορκομοσία των οπλιτών της πρώτης ΕΣΟ 2017 σειράς στο 9ο Σύνταγμα Πεζικού Καλαμάτας. Υπόσχεση νεοσυλλέκτων οπλιτών. Νεοσύλλεκτοι, η ψεφαλαιριβέη, ξεπ! Επικαλούμενο την τιμή μου και τη συνείδησή μου. Υπόσχομαι. Να φυλά το πίστη στην πατρίδα. Να φυλά το πίστη στην πατρίδα. Υπακοή στο Σύνταγμα. Υπακοή στο Σύνταγμα. Τους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους. Τους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους. Υποταγή στους ανωτέρους μου. Υποταγή στους ανωτέρους μου. Να εκτελώ προθήμος και άνευ αντιλογίας. Να εκτελώ προθήμος και άνευ αντιλογίας. Αδιαταγάστων. Ακολούθησε η ανάγνωση της ημερήσιας διάταξης από τον διοικητή του Συντάγματος, Συνταγματάρχη Αναστάσιο Κολέζα. Σήμερα, κάτω από την πολεμική σημαία του 9ου Συντάγματος Πεζικού, μπροστά στον διοικητή της Ανωτάτης της Στρατηγικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού, στρατηγού Βασιλιάδη Κωνσταντίνου, εκπρόσωπο του κ. Αρχηγούγκες, ενώπιον των εκπροσώπων των τοπικών αρχών, των γονέων, συγγενών και φίλων σας, και με συλλογές της Εκκλησίας, δώσατε τον όρκο του Έλληνα στρατιώτη. Πριν από 4 εβδομάδες, αφήσατε τους δικούς σας, τις εργασίες και τις σπουδές σας και ήρθατε να εκπληρώσετε την υποχρέωση κάθε Έλληνα πολίτη να στελεί στην άμυνα της πατρίδας όπως το Σύνταγμα της Ελλάδας επιβάλλει. Το μέλημα της στρατιωτικής ηγεσίας είναι η υγεία, η ασφάλεια των στρατευμένων και η ομαλή ένταξή τους στη στρατιωτική ζωή. Στη συνέχεια θα σας αναγνώσω τον χαιρετισμό του κυρίου Αρχηγού για τη σημερινή ορκομοσία. Νεοσύλλεκτοι οπλίτες, δώσατε σήμερα με τον όρκο σας την κορυφαία υπόσχεση προς την πατρίδα για την τήρηση των νόμων και τη μέχρι εσχάτων υπεράσπισή της. Ο όρκος δεν αποτελεί μόνο ηθική δέσμευση προς την πατρίδα, αλλά είναι και αόρατος δεσμός με όσους υπερασπίστηκαν τις αξίες του ελληνισμού κατά την ιστορική του πορεία. Τέλος, χαιρετισμό προς τους 650 νέους οπλίτες, απίφθινε ο εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Βασιλιάδης.